I'm doing well, very well. I love sniping. Κρίμα που δεν έχει ανοίξει αυτό, ε. Zombies mode. Πολύ κρίμα. Gaming Recipe εδώ, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο, παιδιά. Call of Duty, Black Ops, Cold War. Ψυχρός πόλεμος επιτέλους. Παίζουμε και εμείς την beta στο PC. Θα δούμε την beta επιτέλους στο PC. Είχα μεγάλη περιέργεια να δω. Περισσότερη περιέργεια είχα να δω το πώς είναι το sniping. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το sniping στο Call of Duty. Γενικά είμαι κοντάκιας από πολύ παλιά. Και ένα από τα αγαπημένα μου όπλα είναι το sniper φυσικά. Anyway, σας έχω ετοιμάσει ένα πολύ όμορφο βιντεάκι έτσι με το Black Ops Cold War. Να δοκιμάσουμε να πούμε λίγο τις πρώτες μας εντυπώσεις. Θα είναι ένα mix αυτό το βίντεο που θα δείτε. Έχω παίξει και με user haul, έχω παίξει με την παρέα μου, έχω παίξει solo και μάζεψα όλες τις σκηνές μαζί. Για να μην βγάλω πολλά βιντεάκια τα οποία θα κουράσουν, είπα να τα βάλω όλα μαζί σε ένα μικρό βίντεο, τις καλύτερες σκηνές, φάσεις κτλ. Οπότε, yeah, πώς σας φάνηκε, θέλω να μάθω. Καταρχάς, θέλω να μάθω από εσάς πώς σας φάνηκε αυτό το παιχνίδι, γιατί για εμένα προσωπικά είναι ένα, εισαγωγικά, είναι ένα άλλο ένα Call of Duty παιχνίδι. Αυτό που βγαίνει κάθε χρόνο, χωρίς να χρειάζεται να βγαίνει κάθε χρόνο. Μακάρι να συνεχίσει η εταιρεία, ας πούμε, να υποστηρίζει απλώς το Modern Warfare περισσότερο, το Multiplayer, καινούριους χάρτες κτλ. Και το Warzone φυσικά. Και θα ήθελα, που γουστάρω πάρα πολύ, να δω φυσικά την εισαγωγή του Black Ops Cold War μέσα στο Warzone. Δεν ξέρω πώς θα κάνουν αυτό το συνδυασμό ακριβώς. Ίσως θα ανοίξει καινούριος χάρτης, ίσως κάτι άλλο, δεν ξέρω, όλα τα easter eggs. Με εντυπωσιάζουν πάρα πολύ τέτοια πράγματα. Οπότε, ναι, τέλος πάντων, έχει κάποιες διαφορές με το Modern Warfare. Φυσικά είναι ένα Black Ops game. Καταρχάς ο ήχος μου θυμίζει πάρα πολύ το Black Ops 1. Ναι, το παίζαμε και αυτό κάποτε. Τα γραφικά δεν με εντυπωσίασαν, εκτός και αν το παίξα, ας πούμε, σε 4K ή 8K με full γραφικά, τότε πιστεύω θα φανεί ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι. Αλλά επειδή έχει αρκετά κακό optimization αυτό το game, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, και καταλαβαίνω γιατί είναι beta, αναγκάστηκα λοιπόν να τα βάλω όλα σε low με medium. Φανταστείτε αυτό, ότι τα έχω βάλει όλα σε low με medium και εδώ πέρα χωρίστε το σνάιπεράκι και secondary. Με αυτά εδώ πέρα έχω παίξει MP5, XM4, περισσότερο έπαιξα με MP5, αλλά το έλειωσα πραγματικά με το sniper. Pellington 703 και Διαμάτι. Πολύ ωραίο όπλα και τα δύο, ειδικά το Pellington. Αυτά εδώ πέρα χρησιμοποίησα. Οπότε, ναι, τι άλλο, τα footsteps τουλάχιστον, τα βήματα των αντιπάλων ακούγονται περισσότερο προσωπικά για μένα. Μου φάνηκε ότι ακούγονται περισσότερο από ότι στο Warzone τουλάχιστον, αλλά μη συγκρίνουμε multiplayer με Warzone, καμία σχέση. Τι άλλο, κατά τη γνώμη μου, παιδιά, κατά τη γνώμη μου, προσωπική μου άποψη είναι ότι αν έχω, τουλάχιστον εγώ, αν έχω το Modern Warfare και συνεχίζω, ασχολούμαι με το Modern Warfare και με το Multiplayer και με το Warzone, τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος για εμένα, τουλάχιστον, να αγοράσω το Black Ops Cold War. Θα σας αφήσω κάπου εδώ πέρα να απολαύσετε το βιντεάκι. Όπως είπα, είναι ένα mix, θα δείτε έτσι καλύτερες σκηνές κτλ. Περισσότερο με sniping, γιατί λατρεύω το sniping σε αυτό το game. Θέλω να ευχαριστήσω, κάτι που δεν το κάνω συχνά, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που με supportάρετε, με υποστηρίζετε μέσω του Support the Creator στο Epic Games. Και ναι, πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θέλω να σας πω ότι από εδώ και πέρα, εάν κάποιος κάνει Support the Creator το δικό μου tag, Gaming Recipe, θα ήθελα μέσω social media, είτε Instagram είτε Facebook, όπου θέλετε μπορείτε να με βρείτε, υπάρχουν links στην περιγραφή. Θα ήθελα λοιπόν να μου στέλνετε ένα screenshot ότι με έχετε κάνει support the creator στο Epic Games, ώστε να βάλω αυτό το screenshot και να σας ευχαριστήσω προσωπικά στο επόμενο βίντεο. Okay? Να μαζευτούν μερικά screenshot και να τα βάλω σε ένα βίντεο. Λοιπόν, αυτά. Υποστηρίξτε αυτό το βίντεο, αν σας αρέσει, με ένα like, κάντε μια εγγραφή για περισσότερα φυσικά. Και οπωσδήποτε πολύ σημαντικό, το καμπανάκι, τσεκάρετε το και βάλτε το σε όλες τις ειδοποιήσεις για να μην χάσετε κανένα βίντεο. Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο. Ωραίο το sniping. No. Well, κάπως έτσι πρέπει να τελειώσει. Ποιος είναι αυτός, κοίτα.
Κοίτα πως καθαρίζουμε μια περιοχή. Δεν είναι quickscope, αλλά... Hey! Pre-order τώρα, μόνο και μόνο επειδή με δείξα στην killcam. Μαζεύουμε τα doctex εδώ. Ναι. Σκατά τότε. Κάποιοι μόνο αυτό κάνουν. Κάποιοι άλλοι δεν κάνουν ούτε αυτό. Μόνο kills. Αλλάξε ένα σπαν. Τι είναι αυτή η τελευταία ρε. Για εδώ. Τώρα το είδα. Πού τα πότα να κρουτάμπελα ρε. Τα πω ξανά, ή πού τα μαζεύω. Όχι ρε. Τα μαζεύεις απλώς ρε για να κάνεις confirm το kill. Τι ξέρετε φίλε μου, τι ξέρετε. Αλλιώς δεν μετράει το kill που κάνεις να ξέρεις. Ναι φίλε μου. Αααα, απλά θα κάνετε. Γι' αυτό δεν έχω kill, λέει τόσο σκόπος. Ο άλλος μαζεύει τα δικά σου και... Αυτό κάνει ο Ρεκλής. Μαζεύει τα μικροτάμπελα. Απλά πρέπει τα δικά σου να μαζεύεις. Ένα έρμα να μαζεύει. Να κλέψει το τυράκι από τους άλλους. Αριστερά μπέλε. Μπέλε αριστερά. Άστ. Μικροτάμπελα. Τον έφεγες. Με σνάιπερ είναι, σνάιπερ είναι. Αμάν. Πω, ένας με τότε το άλλο πέφτουν σαν μύγες είναι. Το νεκροτάμπελα! Το πήρα! Τρέχα! Πω, σαν τις μύγες πέφτουν. Πού είναι όλοι ρε, τι είναι αυτό, τι μείνατε, είναι βάτς. Ωπωπω, χέντα που έφαγες φίλε μου. No! Ναι. Ναι, θα σε κατεύθω εδώ πέρα, δεν γίνεται. Δικό μου νεκροτάμπελο. Ουφ, οκ. Welcome, σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα πω όχι, γεια σας. Εγώ σας έσπισα. Ξανασώσε με φίλε μου. Πολύ αργά το γίνεται. Δεν το κάνει τα που ρίχνει. Ηρακλή, σώσε με. Δεν βλέπω τίποτα. Μέσα στους θάμνους μπήκα. Τα νεκροτάμπελα, Ηρακλή. Εγώ τα παίρνω κι εσύ. Για άλλοι δεν παίρνουν τίποτα. Τα ζώα. Από πάνω ήταν. Ναι, φαίνεται λες και είναι... Όχι το 2020 παιχνίδι τότε. Ναι. Αυτό το προηγούμενο Black Ops 4 πιο καλό ήταν από αυτό. Εντάξει, πάντα τα Modern Warfare ήταν γενικά καλύτερα. Του χρόνου που θα βγει το 2, εντάξει. Το πάρουμε τώρα αυτό, δεν θα το πάρω φέτος. Που έπαιξε, δηλαδή άμα μου άρεσε πρώτα απ' όλα, τώρα θα το έλειωνα. Δείξε με kill cam, δείξε με. Εμένα δείχνει. Α, και το καλό είναι ότι στο τέλος τα... η Playmobil Game δείχνει καμιά 20 δευτερόλεπτα, δεν είναι μια σκηνή και τελειώνει. Δείχνει 3-4 kill cam, δεν πάρει. Αυτό βλέπουμε τώρα. Ναι, ναι, λέμε το τρούπα εδώ πέρα, το sniper. 4 κιλάκια. Έδειξε 4. Ναι, ναι. Είχε άλλα 15 μετά, αλλά δεν χωρούσα. Ποιος, θα ήταν ποιος, μόνο replay το παιχνίδι. Χουμποζάτ. Καλά και αυτό είχε πολλά προβλήματα, ε. Ναι, εντάξει, αλλά επειδή το είχαμε παίξει την πέτα, εμένα μου άρεσε. Πλάκα είχε. Ήταν απασία. Ληστείες μέσα μου, μαζί στα λεφτά. Σαν domination ήταν, μαζί στα χρήματα. Ήταν ότι είχε χάλια γραφικά, μωρέ, και δεν τους άρεσε αυτό. Στο παιχνίδι, καλούτσι που ήταν. Άμα έχει άλλο όνομα, ναι. Δεν θα έκανε τόσο σάρι. Εννοώ.
Α, ναι. Οπ, 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 οπ. Νο. Είναι στο σπον μας. Μας παγίδευσαν. Τι κάνει αυτός. Σόφα. Ήταν μια τέλεια grenade από τον υπέροχο αντίπαλό μου. Βέβαια, ο ήχος είναι πολύ χαλιά, ρε. Πώς θα ακούγεται. Πού να ακούς το τέτοιο, το airstrike, είναι λες και είναι κινητό σε δόνηση. Throwing smoke granate. Μ' αρέσει που κάνανε τις ονομασίες να αντιστοιχούν στην εποχή spy plane και καλά. Να, ναι. Κατασκοπή. Wow. Βαρετά. Σε τα παιχνίδια. Ακόμα και εδώ. Και εδώ. Κυρακλήκη, για σένα βαρετό, ε. Εδώ. Για να δούμε. Σι τι είχε όλη η παιχνίδια. Είναι αυτό. Γιατί. Τι πέντε πρέπει. Όχι, δεν... Ναι, όχι, το MP5 στο πάλι. Άμα το πιάξεις. Είδες, πέντε κιλάκια. Καλύτερα. Α, είναι kill confirm, I think. Ναι, ναι. Οκ. Ω, από πίσω μας. Τη βάση μας. Κάνε sneak, ρε, ο νουμπάς. Πού τα βλέπεις, πόσα έχεις κάνει. Νομίζω στο τέλος, eliminations που λέει. Γιατί δείχνει το damage κυρίως. Oh, Δικό μου! Αχ, μου το πόλο. Μπροστά. Από πίσω μας. Πίσω μας, what? Όντως. Κερδίζουμε, ε. Άου! Ναι, είναι άλλος ένας εκεί. Μπράβο. Πω. Saving is good. Μ' αρέσει. Hey, GG. Πίσω, user. Άστο. Σε τρίμια έχει. Μέσω σε το slide εδώ πέρα. Οπα! Oh, δύο ωραία kill με το artillery. Nice. Απ' την... τα συντρίμια. Τα συντρίμια της ζωής μου. Το slide σου σώζει εδώ πέρα. Σε σώζει. Αν σε βαράνε είναι. Ναι. Να το σε βαράνε και κάνει slide, γλιτώνει συνήθως. Πάει πολύ γρήγορα. Τουλάχιστον έτσι μου φαίνεται εμένα. Οχο. Ενώ στο Modern Warfare δεν ήταν τόσο πολύ. Είναι πιο λίγο αργό. Είναι σαν να πηγαίνει στο δύο πράγμα. Έχει λίγο lag εδώ τώρα. Με έχει πιάσει και η μέση μου λίγο. Α, από το lag θα είναι.
Τι κουβάλιμα είναι, φίλε. Πού πάτε? Well, κάτσαμε λίγο. Nice. Ποιος είναι ολιμέρα στο πόδι? Στο hardpoint. Κοίτα πόση ώρα έχω. Okay, well, ήρθε η ώρα μας. Κοίτα, συνηθίζεται εύκολα πάντως, έτσι. Δεν έχει μεγάλη διαφορά. Δεν έχει τεράστια διαφορά, ας πούμε. Μα ξέρεις και όλες τις προηγούμενες. Ναι, ναι. Όχι! Τα πάμε άσχημα. Πού λέει τα kills, δεν βλέπω όμως. Τα kills. Θέλω τα kills. Το damage είναι. Δεν θέλω damage, θέλω να βάλω το kills. Να λένε double score, λέγω το λεπτό. Έχασες. Ξέρω τι κάνεις, πως κουβαλάς. Ποιο δείχνει. Δεν γράφει όνομα. Δεν γράφει όνομα. Έχει μια, για κάποιο περίεργο λόγο, μια μαύρη, περίεργη γραμμή. Εκεί που θα έπρεπε να έχει το όνομα. Είναι δηλαδή σαν να έκανε κάποιος Photoshop και να έβαλε μια μαύρη γραμμή πάνω σε αυτό το όνομα. Ζωγραφίζω. Δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Είναι χάφτα ή τελείωσε. Τελείωσε. Και δεν είδαμε το όνομα.